Στέλλα έμαθε για τη συνεργασία των Gino Hair & More με την εκστρατεία Donate Hair, Donate Love και χωρίς κανένα δισταγμό αποφάσισε να μεταμορφωθεί από Ραπουνζέλ σε χιονάτη, κόβοντας 20 εκατοστά από τα μακριά μαλλιά της και προσφέροντάς τα σε ένα παιδί που τα χρειάζεται. Και έτσι πήρα την απόφαση να κουρευτώ, ήταν κάτι το οποίο δεν σκόπευα να κάνω, αλλά εφόσον είναι για καλό σκοπό, πήρα και εγώ την απόφαση. Η Αναστέλλα τόλμησε και με την βοήθεια των Gino Hair & More και του Donate Hair, Donate Love, άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού. Πιστεύεις πως είσαι εσύ η επόμενη? Μέτρησε τα μαλλιά σου. Αν έχουν μήκος τουλάχιστον 20 εκατοστά, επικοινώνησε με ένα από τα 8 Gino Hair & More και κλείσε το ραντεβού σου. Μαζί μας απόψε έχουμε τον κύριο Βασίλη Δρίγκο από τα Gino Hair & More, για να μιλήσουμε για μια ελληνική εκστρατεία δωρεάς μαλλιών. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα. Θέλουμε να μιλήσουμε για την Donate Hair. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα. Πες μας λοιπόν, απευθύνεται για να βοηθήσει παιδάκια που πάσουν από καρκίνο και αλλοπαιχία. Ακριβώς. Θα θέλουμε από ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Η Donate Hair είναι μια ελληνική οργάνωση, μια εκστρατεία να πιστοποιήσει τον κόσμο, ώστε η δωρεά μαλλιών μετά από κούρεμα να πηγαίνει το να δημιουργούνται περούκες για παιδάκια που έχουν καρκίνο ή κάποιες άλλες ασθένειες. Και τα Gino Hair & More βοηθάνε όσο γίνεται περισσότερο, ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Άρα λοιπόν σημαντικό εδώ είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού. Ακριβώς. Για ακριβώς. Να κάνουν τη δωρεά και στη συνέχεια να γίνουν οι παιδικές περούκες. Και σε αυτό βοηθάμε εμείς. Ποιες άλλες ενέργειες έχετε κάνει? Δηλαδή, εμείς σήμερα εδώ ενημερώνουμε. Ποιες ενέργειες έχετε κάνει ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος και να συμμετέχει? Γιατί στη χώρα μας είναι η πρώτη φορά που γίνεται δωρεά μαλλιών. Κάτι που γίνεται στο εξωτερικό. Γίνεται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Ίσως η Ελλάδα είναι η μόνη αναπτυγμένη χώρα που έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό. Οι ενέργειες που κάνουμε είναι όσο γίνεται να το προωθήσουμε σε εισαγωγικά, δεν μας αρέσει η λέξη διαφήμιση. Απλώς να το προωθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο μέσα από το site, το Gino Hair & More, ή από το Facebook ή κάποια άλλα μέσα που υπάρχουν στα media. Και εμείς δίνουμε και είμαστε στη διάθεση των τηλεθεατών για να δίνουμε τις διευθύνσεις αυτές. Τα μαλλιά που θα συγκεντρωθούν για να γίνει η παιδική περούκα, μάλιστα, και στη συνέχεια να διατεθεί δωρεάν στα παιδάκια, πρέπει να έχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Να αναφερθούμε σε αυτές? Ναι, βεβαίως. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι 20 εκαταστάκια πάνω το μήκος. Πρέπει να είναι φυσικά, πρέπει να είναι υγιή μαλλιά. Μπορεί ακόμα και να είναι μαλλιά που ήδη έχουν κοπεί και φυλάσσονται. Πάρα πολλές γυναίκες το έχουν αυτό. Για συναισθηματικούς λόγους έχουν κρατήσει την κοτσίδα τους, ας πούμε. Και πολύ εύκολα το δίνουν τώρα, αρκεί αυτά τα μαλλιά να φυλάσσονται σε ένα χώρο που δεν έχει υγρασία. Να έχει φυλαχθεί δηλαδή αρκετό ακριβώς διάστημα, ας πούμε, αν είναι η τρίχα, αλλά σε καλές συνθήκες. Και συνήθως φυλάσσονται. Ναι. Έχουμε κάποια εικόνα μέχρι τώρα, ποια ήταν η ανταπόκριση? Η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Σκεφτείτε ότι τα κομμωτήρια Gino μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε πάνω από 100 δωρές. Και αν σκεφτείτε ότι πάρα πολλά μαλλιά είναι φυσικά, μιλάμε για μικρές ηλικίες. Και αυτή η εικόνα είναι η πιο ωραία, γιατί σκεφτείτε ένα κοριτσάκι 7, 8, 10 χρονών, εκεί που δεν πλησίασε καν την καρέκλα, να κάθεται, να ρωτάς και να του δείχνεις πού ακριβώς θα κόψεις τα μαλλιά, να συμφωνεί να τα κόβεις χωρίς να γκρινιάζει καθόλου. Ναι. Εκεί πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους γονείς. Σωστό. Ειδικά είναι προσφορά. Ειδικά σας μητέρας. Όντως. Ο δωρητής αφήνει τα μαλλιά του σε εσάς ή τα στέλνει κάπου ο ίδιος, ή έχει και τις δύο επιλογές? Αν μπει στο site το δικό μας, στο Donate Hair, θα δει ότι μπορεί να τα στείλει και ο ίδιος. Απλώς από εμάς είναι πολύ πιο εύκολο. Υπάρχουν 8 κομμωτήρια σε όλη την Αττική. Μπορεί να δώσει τα μαλλιά του. Συμπληρώνει μία φόρμουλα που έχει να κάνει με τα στοιχεία τηλέφωνο, email. Και είναι σίγουρος ότι τα μαλλιά θα φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν. Φυσικά πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι έρχεται στα κομμωτήρια και κάνει το κούρεμά του δωρεάν. Είναι προσφορά από εσάς. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σαν όμιλο Gino. Το κούρεμα είναι δωρεάν. Το κούρεμα και το styling, δηλαδή το χτένισμα. Ωραία. Είτε λοιπόν μπει στο δικό σας το site, το gino.gr, είτε, ναι, στο donate.gr. Ακριβώς. Θα πάρει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Ίσως και κάποιες επιπλέον ερωτήσεις που έχει θα απαντηθούν. Και να τονίσουμε εμείς εδώ ότι αυτή δεν είναι μια προσφορά λύπησης, αλλά είναι μια προσφορά αγάπης. Είναι μια προσφορά αγάπης και εμείς δεν λύνουμε το πρόβλημα με αυτό. Αλλά είναι στήριξη στα παιδάκια αυτά.
είναι ένας τρόπος να δείξουμε ότι τα σκεφτόμαστε. Και το ίσως πρέπει να μάθουν να και στα δικά μας τα παιδιά να μπορούν να μάθουν να δίνουν. Να δίνουν και να συμπαραστέκονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά.